Τσα, τι έγινε ρε Σάσα, ούτε να πω τώρα θα πει μαζί μας. Αχ, δεν μπορώ. Έχω πάρα πολλές δουλειές, έχω πάρα πολλές δουλειές. Όχι. Αχ, Λενάδα, τι κάνω για πάρα. Έλα, τίποτα, ακόμα δεν έχει φανεί η κάρια. Κάνε κάτι, βρε Σάσα μου. Τι να κάνω, μωρή, να πάω να τη φέρω με το ζόρι. Και τι να της πω, μην κόμενα του Αντωνάκη, έλα γιατί έχει λυσάξει πρώην. Λες να μην έρθει τελικά. Ότι θα έρθει, δεν γίνεται θέμα. Απλώς τώρα σου λέω εγώ ότι ντρέπεται να την εμφανίσει και το καθυστερεί. Αυτό είναι, Σάσα μου. Ντρέπεται να την εμφανίσει, αυτό είναι. Αλλά θα την εμφανίσει και τότε. Καλέ η Μαρία! Τι γίνεται να σε χαρώ, σε χάσαμε! Ενά που με ξαναβρήκατε! Ήρθες να μαζέψεις μετά? Ναι, ήρθα να μαζέψω μετά. Και γιατί τόσο νωρίς? Είπα να χαρώ κι εγώ λιγάκι να διασκεδάσω, τι δηλαδή, επειδή είμαι δουλικό. Πριν φύγεις να κανονίσουμε να μου έρθεις Τετάρτη να σηκώσουμε τα χαλιά. Γιατί έχετε μετακόμιση? Τι μετακόμιση να σε χαρώ? Είναι το Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Μεγάλη χάρη τους. Μεγάλη χάρη τους βεβαίως, αλλά. Γιατί να σηκώσετε τα χαλιά, δεν αρέσουν του Αγίου. Καλέ. Τα χαλιά του Αγίου Κωνσταντίνου τα βγάζουμε, του Αγίου Δημητρίου τα βάζουμε. Και έχουν τα έρμα και ψοφάνι. Πώς δεν το ξέρεις εσύ που είσαι και καλό νοικοκυρά? Καλό νοικοκυρά, ναι, ναι. Είμαι και παλαιοημερολογήτησα και εμείς δεν τα έχουμε αυτά τα έθιμα, καταλάβατε. Λοιπόν, θα μου έρθεις. Ναι, οπωσδήποτε θα το ξεχάσω. Έλα. Τι κάνεις, μωρή, τόση ώρα? Μου πιάσε την μπάρλα διπλανή. Μωρή, το ξέρεις εσύ ότι τα Αγίου Κωνσταντίνου βγάζουν τα χαλιά? Άσε με τώρα, μωρή, άσε με τα χαλιά και εγώ την αγωνία μου. Λοιπόν, πάρε με, έτσι, μόλις εμφανιστεί και μάλιστα βασικά, πάρε με. Περιμένω, ναι, έλα, γεια. Τι κάνεις, καλά, είσαι ξύπνος τέτοια ώρα? Χριστίνα, σκέφτομαι. Με τι? Χριστίνα, σκέφτομαι και αγωνία για το αν είμαι το σωστό πρότυπο πατέρα για το παιδί μου. Θες το παιδί σου να είναι σωστό πρότυπο πατέρα? Ναι. Φέρνει και κανένα φίλο στο σπίτι, βρε παιδάκι μου. Σε πλέον πάρα πολύ. Όχι, λέγε. Ε, μου λες, περιμένουμε και άλλο κόσμο. Όλο και κάποιοι θα έρθουν. Γυναίκες ή... Γυναίκες, μην ανησυχείς. Και πού είναι τις Παναθεμάτες, γιατί καθυστερούν? Θα έρθουν. Τι λύσαξε αυτή απόψε με τις γυναίκες, Α, για παραλλαγή, δεν καταλαβαίνεις. Γεια σου. Γεια σου. Να σου πω, εγώ την Τετάρτη είμαι ελεύθερος, σας να πούμε. Την Τετάρτη? Όχι, την Τετάρτη δεν μπορώ. Σηκώνω τα χαλιά μου. Τα Αγίου Κωνσταντίνου. Τα Αγίου Κωνσταντίνου τα βράζουμε, τα Αγίου Δημητρίου τα βάζουμε. Χριστίνα, τι κάνεις εδώ? Απλώνω τραγανά, εσύ τι κάνεις εδώ? Άσε με, ήμουν πολύ ταραγμένη. Γιατί τι έγινε? Εκεί που κοιμόμουν καλά-καλά, είδα ότι ήμουν εξαφανισμένη με ένα παντρεμένο, ίδιος ο Λάκης Κομνηνός του γενναιός του Βορρά, που έκανε τον ξανθό το Κομνηνέτζι, θυμάσαι? Αλλήμωνα, καλή, ξεχνιέται ο Κομνηνός του Κομνηνέτζι, Χριστός και Παναγία. Ναι, τι έλεγα? Α, ναι, και εκεί που χαιρόμασταν τον έρωτά μας, σκάει μύτη ξαφνικά η Νικολούλη, αμολάει τα λογονικά και μας ανακαλύψανε. Τι να σημαίνει αυτό άραγε? Σημαίνει ότι βλέπεις πολύ τηλεόραση και σε έχει επηρεάσει. Άντε πήγαινε, ξέρετε. Όχι, δεν μπορώ, άσε με να δω λίγο τηλεόραση να χαλαρώσω. Πήγαινε, παιδάκι μου, να κοιμηθεί. Άσε με, καλά που σου λέω! Ας βασίσαι προειδοποιώ, έτσι που το πας μέχρι ο κόσμος με νερά να εμφανιστεί στον ύπνο σου. Μακάρι το παλικάρι. Πήγαινε, παιδάκι μου, να κοιμηθεί και μετά θα χαλαρώσει, άκου ραδιόφωνο. Άντε! Είμαι καλή, εγώ να ακούω ραδιόφωνο προπολεμικά. Θες να πάμε λίγο μέσα? Κρεβατοκάμαρα είναι άδεια. Μην με κολλάζεις, χρυσό μου, και είμαι σε αποστολή. Σάσα, από εδώ ένας φίλος που θέλει να σε γνωρίσει. Βαλτίσαστε όλοι απόψε. Ο Αποστόλης. Υπηρετεί ακόμα τη θητεία του. Αποστόλης, είμαι στο στρατό. Σάσα, είμαι ένα αποστρατεία. Για απόψε. Ο Αποστόλης είναι στα τεθωρακισμένα αυλώνας. Στα τεθωρακισμένα αυλώνας. Και μόνο που το λες γεμίζει το στόμα σου. Αχ, σε παρακαλώ, ούτε νερό δεν μπορούμε να πιούμε πια εδώ μέσα. Πού ήσουν σε τέτοια ώρα? Στη βουλή, καμάκωνα τζολιάδες. Την ακούς γλώσσα, μάνα σου λέει μετά. Άσε με, Ρασπασία, σινεμά ήμουνα. Καλά σου λέει, Ρασπασία, τώρα έχεις υποχρεώσει, έχεις παιδί. Το παιδί έχει πατέρα. Όλοι γεπνάτε, ρηχτώσαμε. Γεπνάτε. Πού πας εσύ? Για νερό είπα και αυτός ενοχλεί. Την τύχη μου απόψε. Πότε θα με πας βόλτα με το τάγκ? Ξέρεις, τα τάγκ είναι λίγο άβολα. Μη σε νοιάζει, εγώ βολεύομαι όπου να είναι. Μ' αρέσει που σε βολικιά και δεν έχεις απαιτήσεις. Αποστόλη ένα να ξέρεις. Τη Σάσα λίγα θα δώσεις, πολλά θα πάρει.